Στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας θα πάμε τώρα. Σε 436 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΗ. Κατά το ίδιο διάστημα κατεγράφησαν 6 θάνατοι, με τον αριθμό των θυμάτων να φτάνει πλέον τους 430. Παράλληλα, 91 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ τέλος έγινε γνωστό ότι σήμερα είχαμε 6 ακόμη καταγεγραμμένους θανάτους. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των θανάτων έγραψε τους, όπως είπαμε και νωρίτερα, έφτασε τους 430 συνολικά στη χώρα. Και το ξαναλέμε, διότι με αυτόν τον αριθμό θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας μέσω Skype με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον αριθμό των κρουσμάτων, να βλέπουμε τον αριθμό των διασωληνωμένων, που είναι πολύ κομβική αριθμή. Πλέον όμως βλέπουμε ότι έχει ανέβει πάρα πολύ σοβαρά, αν σκεφτούμε πόσο ήταν τον Ιούνιο, ας πούμε, και ο αριθμός των συμπολιτών μας που έχουν χάσει τη μάχη για τη ζωή, έτσι. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Σεπτέμβριος ήταν ο φωνικότερος μήνας όλων των προηγουμένων. Για τον Οκτώβριο δεν μιλώ, γιατί έχουμε μόλις 8 ημέρες του Οκτωβρίου. Ναι. Φαίνεται ότι και αυτός κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το Σεπτέμβριο όμως χάσαν τη ζωή τους 125 άνθρωποι, που ήταν ένας ο μεγαλύτερος αριθμός. Ο δεύτερος μεγαλύτερος ήταν τον Απρίλιο, που έχασαν τη ζωή τους 92 άνθρωποι. Αυτό πώς το εξηγείτε, κύριε Εξαδάκτυλε? Θέλω να πω, μπορεί κανείς να εικάσει ότι έχει γίνει πιο φωνικός ο ιός, ή είναι θέμα στατιστικό? Όχι, δεν είναι θέμα στατιστικό. Mm-hmm. Συμβαίνει διότι αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή η κοινωνία και η οικονομία. Τον Απρίλιο ήταν όλη η χώρα σε ένα απέραντο lockdown. Άρα πρακτικά αυτό είναι αντίστοιχο του Απριλίου. Ίσως να σημαίνει και μικρότερη πρακτικά διάδοση του ιού, δεδομένη της αλλαγής των συνθηκών. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ο αριθμός των τεστ που γίνεται σήμερα είναι περίπου δεκαπλάσιος από τον αριθμό των τεστ που γινόντουσαν την Άνοιξη. Δηλαδή τώρα έχουμε πάνω από 10.000 τεστ καθημερινά, περίπου. Την Άνοιξη είχαμε 1.000-1.200 maximum καθημερινά. Σε κάθε περίπτωση, επειδή όμως θέλουμε να παραμείνουμε ανοιχτοί ως κοινωνία και ως οικονομία, οι αριθμοί αυτοί, οι οποίοι αν τους δει κανείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι κακοί, είναι μέτρια αριθμοί, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για να αντιθασευθούν τώρα, πριν τα τέλη του φθινοπόρου, πριν μπει ο χειμώνας, διότι τότε το περιβάλλον θα είναι συνολικά δυσμενέστερο σε ό,τι αφορά τη μετάδοση του ιού. Ο ιός συνολικά φαίνεται ότι έχει γίνει στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο κύμα, μολυσματικότερος. Αυτό λένε οι αρχικές έρευνες, μένει να αποδειχθεί και να καταλήξει κάποια στιγμή οριστικά. Για εμάς τους ειδικούς εννοείται ότι είναι πιο εύκολη και πιο γρήγορη η εξάπλωσή του. Ναι, ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Ότι είναι πιο εύκολο να μολυνθεί κανείς από τον ιό. Και βέβαια, να μην ξεχνούμε ότι είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα να κυκλοφορούμε όλοι εμείς και να μην θέλουμε να κυκλοφορεί ο ιός. Παρ' όλα αυτά, το εγχείρημα αυτό, ξέρετε, πετυχαίνει. Και θα αναφέρω ως παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη, που ήταν ένα μεγάλο αστικό κέντρο, είχε πολλά κρούσματα στις αρχές Σεπτεμβρίου, είχε έως και 70 την ημέρα, που ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Ναι. Και με την εφαρμογή των μέτρων και την σοβαρή και πιστή τήρηση, είδαμε ότι οι αριθμοί αυτοί τιθασεύονται. Και το λέω διότι μπορεί σε κάποιους εκ των συμπολιτών μας να φαίνεται μάταιος σκόπος το να τηρούμε πολύ αυστηρά τα μέτρα, αλλά έχουμε την πεποίθηση ότι τηρώντας τα με αυστηρότητα, συνέπεια και διάρκεια, θα δούμε τους αριθμούς να σταθεροποιούνται και πρώτα Θεός θα τους δούμε και να μειώνονται πριν μπούμε στην πιο δυσμενή χρονικά περίοδο, εποχή του χρόνου, όπου τότε αναμένεται αύξηση. Κύριε Πρόεδρε, όμως μήπως τα υπάρχοντα μέτρα, τα ήδη εφαρμοζόμενα, έχουν εξαντλήσει τη δυναμική και τη χρησιμότητά τους? Σας ρωτώ γιατί εσείς οι ειδικοί μας λέτε ότι η καθημερινή εικόνα κρουσμάτων, διασωληνωμένων κλπ. Είναι η εικόνα ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα 10 μέρες πριν. Οπότε αύριο τελειώνει η τρίτη εβδομάδα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων στην Αθήνα, η
τρίτη εβδομάδα που η εστίαση κλείνει, τα μεσάνυχτα και όλα όσα έχουν μπει στη ζωή μας ως επιπρόσθετα μέτρα. Και παραμένουμε αφενός σε τριψήφιο αριθμό ημερήσεων κρουσμάτων, αφετέρου σε τριψήφιο αριθμό που έχει και το 4 μπροστά. Ναι, αυτό δεν θα πρέπει να το βλέπουμε τόσο ως συνολικό αριθμό. Ναι. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο δείκτης ΑΡΤΕ, mm-hmm. που είναι ο δείκτης της μετάδοσης, ναι. στην περιοχή της Αττικής κινείται λίγο πάνω από το 1, που σημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια να δούμε αποτελέσματα και ότι δεν ξεφεύγουμε προς τον κακό δρόμο. Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να πούμε. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αριθμή, τόσο περισσότερο χρόνο πρέπει να περιμένει κανείς για να δει ναι. το αποτέλεσμα mm-hmm. των προσπαθειών του. Επίσης, μας απασχολεί πάρα πολύ η λήψη δράσεων, όχι μέτρων, δράσεων, σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, ναι. οι οποίες, λόγω των χαρακτηριστικών τους, έχουν αυξημένη μετάδοση εκεί. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται και αυξημένος αριθμός τεστ σε αυτές τις ομάδες, κάτι το οποίο αποτυπώνεται βέβαια και στο συνολικό αριθμό που βλέπουμε καθημερινά. Έχω την αίσθηση ότι αν η παρακολούθηση, η καθημερινή, δείξει ότι θα χρειαστούν επιπλέον μέτρα, ναι. θα ληφθούν. Και θα ληφθούν έγκαιρα, όπως λαμβάνονται μέχρι τώρα έγκαιρα τα ποτέ. Αλλά στο ενδιάμεσο χρειάζεται μία πιστή, συστηματική και διαρκή στήριξη από όλους των μέτρων που ισχύουν σήμερα. Γιατί σας παραλαμβάνω ότι είναι δύσκολο να έχουμε κυκλοφορία ανθρώπων, ανοιχτή κοινωνία, ανοιχτή οικονομία ναι. και τον ιό έξω από εμάς τη στιγμή που δεν έχουμε εμβόλιο. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, και αναρωτιέται κανείς, αφού κακό στην οικονομία δεν κάνει και αφού σήμερα παραδέχτηκε ο κύριος Κικίλιας ότι είναι ένα από τα μέτρα που έχει πέσει στο τραπέζι από τους 26 επιστήμονες της Ειδικής Επιτροπής, η υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, σε κλειστούς χώρους, σε υπαίθριους χώρους, γιατί δεν αποφασίζεται αυτό το μέτρο? Κοιτάξτε, εγώ σε ό,τι αφορά αυτό το μέτρο μπορώ να σας πω ποια είναι η άποψή μου για να είμαστε σαφείς. Ναι. Αυτή τη στιγμή πού προβλέπεται μάσκα? Προβλέπεται μάσκα σε όλους τους κλειστούς χώρους mm-hmm. και προβλέπεται μάσκα σε όλους τους ανοιχτούς χώρους ναι. όπου υπάρχει συνωστισμός. Ναι. Αν πούμε ότι έχουμε μάσκα παντού, σημαίνει ότι θα έχουμε μάσκα και σε όλους τους ανοιχτούς χώρους όπου δεν υπάρχει συνωστισμός. Δεν βλέπω καμιά λογική στο να πρέπει να φορά μάσκα ο άνθρωπος mm-hmm. που το βράδυ θα βγάλει βόλτα το κατοικίδιό του και δεν θα συναντήσει άλλον άνθρωπο ή δεν θα έρθει κοντά σε άλλον άνθρωπο. Δεν βλέπω καμιά λογική ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τη βόλτα του και σε έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι πολύ σύχναστος να φορά μάσκα. Δεν αντιλαμβάνομαι τι επιπλέον θα προσφέρει αυτό. Η τήρηση της μάσκας όμως mm-hmm. στους ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός απαιτεί την αυτενέργεια των πολιτών mm-hmm. και εκεί τους προστατεύει, διότι ξέρετε τι χρειάζεστε. Αν περπατάτε σε ένα πολυσύχναστο δρόμο εμπορικό κάποια ώρα που έχει κίνηση και διασταυρώνεστε με άλλους ανθρώπους τους οποίους έρχεστε κοντά. Αν περπατάτε μόνος σας ή οδηγείτε μόνος σας, δεν χρειάζεται η μάσκα εκεί πέρα. Άρα δεν νομίζω ότι αυτό το παντού θα κάνει τη διαφορά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ξαδάκτηλα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.